Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας που φεύγει. Η ελληνική κυβέρνηση καταγγέλει στη διεθνή κοινότητα τα Σκόπια, αν καθιερώσουν ως κρατικό τους έμβλημα τον ήλιο της Βεργίνας. Η κυβέρνηση προβαίνει σε διαβήματα και σε όλες τις άλλες απαιτούμενες διπλωματικές ενέργειες, καταγγέλλοντας την κατάφορη κλοπή ενθνοσύμου, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών Μιχάλης Παπακοσταντίνου. Η ενέργεια αυτή, υπογράμμισε ο Υπουργός, σε συνδυασμό με τα γνωστά άρθρα του Συντάγματος, δείχνει καθαρά ότι τα Σκόπια τρέφουν εδαφικές διεκδικήσεις έναντι της Ελλάδας και αποτελούν παράγοντα αποσταθεροποίησης στα Νότια Βαλκάνια. Ο κ. Παπακοσταντίνου έδωσε εντολή σε όλους τους πρεσβευτές της χώρας μας να επισύρουν την προσοχή των χωρών, στις οποίες είναι διαπιστευμένοι, στη νέα προκλητική ενέργεια του Γκλυκόροφ. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Βασίλης Μαγκίνας χαρακτήρισε την πράξη των Σκοπιανών ως ιστορική κλοπή που προσβάλλει βάναυσα την εθνική συνείδηση και περιφρονεί επιπλέον τις αποφάσεις της ευρωπαϊκής κοινότητας. Τα Σκόπια με τη στάση τους, είπε ο κ. Μαγκίνας, αποδεικνύουν την ορθότητα των δικών μας επιχειρημάτων. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί τέτοιου είδους φετερισμούς που θα έχουν βαρύτατες πολιτικές συνέπειες. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι πρόθυμη να βοηθήσει και να στηρίξει τα Σκόπια, με την προϋπόθεση όμως ότι δεν θα φέρουν τη λέξη Μακεδονία στην ονομασία τους. Η κυβέρνηση, εφόσον τελικά συμβεί αυτό με το κρατικό έμβλημα των Σκοπίων, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και διαβήματα και θα καταγγείλει την ενέργεια αυτή πέρα των άλλων και ως υπονομευτική της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Όπως μετέδωσε απόψε το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στο Εθνόσημο που επιβάλλει η ηγεσία των Σκοπίων, απεικονίζεται όχι μόνο ο ήλιος της Βεργίνας, αλλά και ασπίδα, που ενδεχομένως είναι η ασπίδα του Φιλίππου, επίσης από τα ευρήματα της Βεργίνας, καθώς και ο κυματισμός της θάλασσας του Αιγαίου. Ακόμη, το Μακεδονικό Πρακτορείο μεταδίδει ότι αποχώρησαν από τη Σκοπιανή Βουλή οι 23 αλβανόφωνοι βουλευτές, διαμαρτυρώμενοι για την επιμονή της πλειονότητας του Κοινοβουλίου να ψηφιστεί το επίμαχο νομοσχέδιο για την υπηκότητα σύμφωνα με τα συμφέροντα της εξτρεμιστικής πτέρυγας. Οι Σκοπιανοί προέβησαν σήμερα και σε άλλες προκλήσεις, απελάβνοντας τη μεταφράστρια του ελληνικού προξενείου Αλεξάνδρα Καραμίτσου, με το πρόσχημα ότι αρνήθηκε να διαπιστευθεί στη δημοκρατία της Μακεδονίας, όπως απαιτούσαν οι Σκοπιανοί. Σύμφωνα με εκτιμήσεις διπλωματικών κύκλων, με την ενέργεια αυτή τα Σκόπια επιδιώκουν κλιμάκωση της όξυνσης και προώθηση των σχεδίων αποσταθεροποίησης που εξυφαίνουν εξτρεμιστικοί κύκλοι των Σκοπίων. Μετά από διάβημα διαμαρτυρίας του πρέσβη της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, κυρίου Έξαρχου, επανορθώθηκε το φραστικό λάθος του εκπροσώπου τύπου του ΟΗΕ, που χαρακτήρισε την αντιπροσώπο των Σκοπίων εκπρόσωπο της Μακεδονίας. Η επανόρθωση έγινε από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, Βούλγαρο Υπουργό Εξωτερικών Στόγιαν Κάνεφ, με επίσημη ανακοίνωση της γραμματείας του ΟΗΕ. Τη βάναυση κακοποίηση της ιστορίας της Μακεδονίας επισημαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμάνλης στο μήνυμά του προς τους συνέδρους του Διεθνούς Συμποσίου για τη Βυζαντινή Μακεδονία που άρχισε στη Θεσσαλονίκη. Όπως τονίζει στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Θεσσαλονίκη κατά τη Βυζαντινή περίοδο χαρακτηρίστηκε ως η βασιλεύουσα. Μέσω της Μακεδονίας, που ήταν και παραμένει προμαχώνας του ελληνισμού, ο Βυζαντινός κόσμος και οι θεσμοί του ήταν σε επαφή με την πνευματική και καλλιτεχνική κληρονομιά της αρχαιότητας. Στη Βουλγαρία, η κυβέρνηση παραιτήθηκε μετά την αποκάλυψη σκανδάλου για την πώληση όπλων στα Σκόπια. Στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, οι μάχες μένονται παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες στο διπλωματικό πεδίο για ειρήνη. Διεθνείς μεσολαβητές επισκέφθηκαν και το Κωσυφοπέδιο για να βρουν λύσεις στη διαμάχη μεταξύ των Σέρβων και των Αλβανόφωνων της περιοχής. Λεπτομέρειες ακούμε από την Οντίνη Λιναρδάτου. Σέρβοι και Αλβανόφωνοι ηγέτες του Κόσυφο πεδίου είχαν συνομιλίες με τον Σάιρους Βάνς και τον Λόρδο Όουεν. Δεν δέχτηκαν όμως να έχουν συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο. Ενώ φαινόταν πως η επίσκεψη των δύο διεθνών μεσολαβητών στο ταραγμένο Κόσυφο πεδίο θα κατέληγε σε διπλωματική νίκη, ο ηγέτης των Αλβανόφωνων, Ιβραχήμ Ρουγκόβα, ανέτρεψε τα πάντα όταν αρνήθηκε να συνομιλήσει με τους Σέρβους αξιωματούχους. Ο Σάιρους Βάνς και ο Λόρδος Όουεν έφτασαν στο Κόσυφο πεδίο μαζί με τον πρωθυπουργό Μίλαν Πάνιτς. Προσπάθησαν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα της περιοχής. Ο κύριος Πάνιτς δήλωσε πάντως πως μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου θα ανοίξουν όλα τα δημοτικά σχολεία των Αλβανόφωνων και πρόσθεσε πως στην επόμενη επίσκεψή του στη Γενέβη θα συζητήσει το ενδεχόμενο να ξανανοίξουν τα Αλβανόφωνα γυμνάσια και πανεπιστήμια. Στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη γίνονται σφοδρές συγκρούσεις Σέρβων και Βόσνιων Μουσουλμάνων στις αιματηρότερες μάχες των τελευταίων 40 ημερών. Οι Βόσνιοι Μουσουλμάνοι αρνούνται να εγκαταλείψουν τις πόλεις τους και ορκίζονται να συνεχίσουν τον πόλεμο. Στο Βελιγράδιο, ο Αμερικανός Σάιρους Βάνς και ο Βρετανός Λόρδος Όουεν είχαν κρίσιμη συνάντηση με τον ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας, Ράντοβαν Κάρατζιτς. Τόσο οι Σέρβοι όσο και οι Κροάτες της Βοσνίας δεν δέχονται διεθνές σχέδιο για την εγκαθίδρυση νέου μοντέλου κράτους στη Βοσνία.
Πολιτικού αδιέξοδου δημιουργεί στη Βουλγαρία η παρέτηση της κυβέρνησης του Φιλίπ Ντιμητρόφ. Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, η χώρα μάλλον θα βαθίσει σε πρόορες βουλευτικές εκλογές, γιατί οι υπάρχοντες συσχετισμοί δυνάμεων δύσκολα θα δώσουν νέα κυβέρνηση. Η κυβέρνηση παρετήθηκε γιατί δεν πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή εξαιτίας σκανδάλου που ξέσπασε από την πώληση όπλων στα Σκόπια. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Douglas Hurd δήλωσε, μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, ότι οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού δεν μπορεί να έχει ως βάση την ύπαρξη δύο κρατών. Για τις συνομιλίες της Νέας Υόρκης, ο κύριος Hurd ανέφερε ότι πρέπει και οι δύο πλευρές να κατανοήσουν πως δεν υπάρχουν περιθώρια παράτασης του προβλήματος. Να πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, στη Νέα Υόρκη, όπου πριν από μισή ώρα άρχισε η νέα συνάντηση Γάλλη Βασιλείου Ντενκτάς. Ο λόγος αμέσως στην ανταποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη. Γέλη Βούρβουλη, ακούμε. Καλησπέρα σας από τα Ηνωμένα Έθνη. Η δεύτερη απευθεία συνάντηση του Πρόεδρου Βασιλείου με τον κύριο Τινκτάσου και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, που είχε προγραμματιστεί για τις 11 η ώρα Ελλάδος, άρχισε με μισή ώρα καθυστέρηση και συνεχίζεται αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Τινκτάσου πρόκειται να τοποθετηθεί σήμερα επί της χθεσινής εναρκτήριας δήλωσης του κύριου Μπούτρος Γκάλι, να αποδεχθεί δηλαδή τη δέσμη ιδεών και τον χάρτη του Γενικού Γραμματέα σαν βάση διαπραγμάτευσης. Σε λίγη ώρα θα ξέρουμε αν ο κύριος Ντενκτάς δέχτηκε να τοποθετηθεί ή αν ανακάλυψε κάποιο νέο πρόσχημα για την αναβολή της επί της ουσίας συζήτησης. Πάντως, κατά την είσοδο του σωπτήρου του ΟΗΕ, τόσο ο κύριος Βασιλείου όσο και ο κύριος Ντενκτάς απέφυγαν οποιαδήποτε δήλωση, υπακούοντας τη σχετική εντολή του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού. Αυτά από τα Ηνωμένα Έθνη. Ευχαριστούμε την Κέλλη Βούρβουλη. Τρεις διακρατικές συμφωνίες πρόκειται να υπογράψει ο Υπουργός Εξωτερικών Μιχάλης Παπακοσταντίνου στην Τινησία. Ακόμη θα προετοιμάσει επίσκεψη του Πρωθυπουργού που προγραμματίζεται για τον επόμενο χρόνο. Ο κ. Παπακοσταντίνου αναχώρησε για την Τινησία το απόγευμα και θα μεταφέρει στον Πρωθυπουργό της χώρας Μπεν Αλί μήνυμα του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αρνήθηκε να σχολιάσει σήμερα το περιεχόμενο της χθεσινής ομιλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και θύμισε ότι αυτή είναι η πάγια τακτική της κυβέρνησης. Ο κ. Μαγκίνας υπενθύμισε ότι ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνέντευξή του στο Ζάπιο, είχε δηλώσει ότι αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κρίνει πως υπάρχουν οι δυνατότητες να γίνει σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό την Προεδρία του, ο Πρωθυπουργός δεν θα είναι εκείνος που θα την αρνηθεί. Με απόφαση του Πρωθυπουργού αντικαταστάθηκε σήμερα η κομματική διοίκηση του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Γενικός Διευθυντής ορίστηκε ο κ. Κώστας Πυλαρινός, μέχρι τώρα Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού. Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έκανε δεκτές τις παραιτήσεις των κυρίων Αντώνης Γαρδέλη, Θόδωρου Μπεχράκη και Ιωάννη Δημητροκάλη και δήλωσε ότι οι αλλαγές ήταν αναγκαίες για να αντιμετωπιστούν προβλήματα δυσλειτουργίας του κόμματος. Ακούμε τον Νίκο Μελέτη. Την αλλαγή της κομματικής ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μετά από φαινόμενα δυσλειτουργίας που παρατηρήθηκαν, όπως είπε, στο κόμμα το τελευταίο διάστημα. Ο μέχρι σήμερα Γενικός Διευθυντής του κόμματος, Αντώνης Γαρδέλης, και αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές, κ. Δημητροκάλης και Μπεχράκης, συναντήθηκαν το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και έδεσαν στη διάθεσή του τις παραιτήσεις τους, οι οποίες και έγιναν δεκτές. Ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι νέος Γενικός Διευθυντής στη Νέα Δημοκρατία αναλαμβάνει ο κ. Κώστας Πυλαρινός, ενώ δεν θα καλυφθούν, όπως είπε, οι θέσεις των αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών. Εγώ ίδιος είχα καταρχήν αποφασίσει να προχωρήσω με τη σημερινή ηγεσία του κόμματος μέχρι το συνέδριο. Υπήρχαν όμως φαινόμενα της λειτουργίας, αδιαμφισβήτητα μέσα στο κόμμα, και γι' αυτό και εγώ και τα λοιπά στελέχη του κόμματος καταλήξαμε στην απόφαση ότι θα έπρεπε να προχωρήσουμε από τώρα ή σε αυτή την απόφαση την οποία σας ανήγγυλα. Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν αρκετά δημοσιεύματα για αλλαγή στην κομματική ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αφορμή όμως για τις αλλαγές αυτές, φαίνεται ότι έδωσε το έγγραφο που εστάλει υπό τύπο εγκυκλίου σε ορισμένες νομαρχιακές επιτροπές και χωρίς να φέρει τα χαρακτηριστικά της Νέας Δημοκρατίας. Με το έγγραφο αυτό καλούνται οι νομαρχιακές επιτροπές να τοποθετηθούν επί των δημοσίων διαφοροποιήσεων που παρατηρήθηκαν το τελευταίο διάστημα από στελέχη του κόμματος. Τη βεβαιότητά του ότι η εσωκομματική εγκύκλειος δεν έχει τεθεί υπόψη του Προέδρου του κόμματος εξέφρασε ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αθανάσιος Κανελόπουλος. Αναμενόμενες ως ένα βαθμό και επικοδομητικές θεωρεί τις εσωτερικές τριβές στην κυβέρνηση ο Υπουργός Επικρατείας Ανδρέας Ανδριανόπουλος. Μιλώντας σε συνέδριο με θέμα φιλελευθερισμό στην Ελλάδα και τον κόσμο, ο κ. Ανδριανόπουλος τόνισε ότι ο εξυγχρονισμός της ελληνικής κοινωνίας δεν αποτελεί εύκολο εγχείρημα και συχνά απαιτεί ρήξη με εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις. Ως εκ τούτου είπε, ήταν αναμενόμενες οι εσωτερικές τριβές. Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια της κυβέρνησης, αν και δεν διεκδικεί ρεκόρ ταχύτητας, εντούτοις έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό τους τελευταίους μήνες, είπε ο Υπουργός Επικρατείας. Ευθεία επίθεση στην ηγεσία του συνασπισμού έκαναν σήμερα 40 στελέχη του κόμματος, κατηγορώντας την για την πολιτική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ και τη γενικότερη γραμμή πλεύσης του συνασπισμού. Σχολιάζοντας τη δήλωση των στελεχών του συνασπισμού, το γραφείο τύπου του κόμματος υπογραμμίζει ότι ο συνασπισμός αγωνίζεται με βάση τις αποφάσεις του συνεδρίου και των συλλογικών του οργάνων, αξιοποιεί κάθε προβληματισμό και επιζητεί την επικοδομητική συνδρομή όλων των μελών του.
Στις ΗΠΑ αναζωπυρώνεται ο προεκλογικός αγώνας για το Λευκό Οίκο. Οι δημοσκοπήσεις άλλες φορές φέρουν τον Bill Clinton να προηγείται με πολύ μικρή διαφορά από τον πρόεδρο Bush και άλλες φορές πάλι να βρίσκεται πολύ μπροστά. Περισσότερα μας λέει η Οντίνη Ναρδάτου. Ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush εμφανίζεται πολύ αισιόδοξος και δηλώνει πως προβλέπει νίκη του στις προεδρικές εκλογές. Γεγονός είναι πως η τελευταία δημοσκόπηση του τηλεοπτικού καναλιού CNN και της εφημερίδας USA Today φέρει τον υποψήφιο των δημοκρατικών Bill Clinton να προηγείται από τον George Bush μόλις με 2%. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε σήμερα πως ο Bill Clinton προσπαθεί να φοβήσει τον Αμερικανικό λαό. Προσπαθεί, τόνισε ο George Bush, να τον κάνει να πιστέψει πως η Αμερικανική οικονομία βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Και ο Bill Clinton δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια και κατηγορεί τον πρόεδρο Bush ότι έχει γεμίσει την Αμερική με ψέματα. Ο κύριος Clinton υπόσχεται ολομέτωπη επίθεση για να διώξει τον George Bush από τον Λευκό Οίκο. Δημοσκόπηση της Washington Post υποστηρίζει πάντως πως ο Bill Clinton εξακολουθεί να προηγείται με μεγάλη διαφορά από τον πρόεδρο Bush. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση, ο κύριος Clinton προηγείται με 44% έναντι του 34% που συγκεντρώνει ο George Bush και 19% του ανεξάρτητου Ross Perot. Στην προεκλογική εκστρατεία για το Λευκό Οίκο δεν έχουν μείνει αμέτωχες και οι σύζυγοι των υποψηφίων για το προεδρικό αξίωμα. Η Μπάρμπαρα Μπους κάνει τη δική της εκστρατεία και εκφωνεί λόγους για το σύζυγό της. Το ίδιο κάνει και η Χίλαρη Κλίντον που μιλάει για τα σχέδια του σύζυγου της για την οικονομία, την εκπαίδευση και την υγεία. Συνέχεια σήμερα στη μακάβρια ανακάλυψη που είδε προχθές το φως της δημοσιότητας μετά το γυναικείο πόδι στο Βοτανικό, το απόγευμα βρέθηκαν έξω από το Πολεμικό Μουσείο τρεις σακούλες σκουπιδιών με ανθρώπινα μέλη. Πραγματικό κρούσμα κανιβαλισμού, κυρίες και κύριοι. Εξόρμηση των συνεργείων ελέγχου για τις κοινοτικές επιδοτήσεις για τον εκοκισμό βαμβακιού άρχισε από τον νομό Βιωτίας. Οι πρώτες υποθέσεις για την παράνομη ίσπραξη κοινοτικών επιδοτήσεων θα εκδικαστούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1993. Στην Ιταλία, περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για το νέο φόρο που επέβαλε η κυβέρνηση στους ελεύθερους επαγγελματίες. Άλλες εξωτερικές ειδήσεις ακούμε και πάλι από την Οντίνη Ναρδάτου. Στη Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος Μπόρις Γέλτσιν κατηγόρησε το κοινοβούλιο της χώρας του πως καθυστερεί τις οικονομικές του μεταρρυθμίσεις. Ο κ. Γέλτσιν τόνισε ότι θα πάρει σκληρά μέτρα εναντίον αυτών που θέλουν να τον εκδιώξουν από την εξουσία. Στην Ουκρανία, η Εθνοφρουρά έκανε τα πρώτα της γυμνάσια από τη σύσταση του στρατού της χώρας. Εν τω μεταξύ, ο Ρώσος πρόεδρος Μπόρις Γέλτσιν διέταξε να σταματήσει η αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τις χώρες της Βαλτικής γιατί ανησυχεί για τα δικαιώματα των Ρώσων που ζουν εκεί. Στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζακ Ντελόρ, αρχίζει σκληρή μάχη με τη Δανία για να σώσει τη συνθήκη του Μάστριχτ και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Σε όλο τον κόσμο γίνονται διασκέψεις για το Μεσανατολικό. Στο Παρίσι, Παλαιστίνοι και Ισραηλινοί συζητούν το ενδεχόμενο οικονομικής του συνεργασίας. Και στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Γιτσχάκ Ράμπιν δηλώνει πως δεν θα αφήσει τη βία στα σύνορα του Ισραήλ με το Λίβανο να εμποδίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Στη Τεχεράνη έγινε διεθνής διάσκεψη για το πρόβλημα των ναρκωτικών. Εκπρόσωποι 48 χωρών και διεθνών οργανισμών έκαψαν 10 τόνους ναρκωτικά, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στη Λιβερία αντάρτες κατέλαβαν εργοστάσιο σιδήρου. Οι αιματηρές συγκρούσεις εμπόδισαν ειδικές ομάδες να σώσουν εκατοντάδες ορφανά πολέμου. Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο Καναδάς, η Αλάσκα και η Σκωτία είναι μερικά από τα κράτη που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα με τα δάση τους. Τα καταστρέφουν η όξινη βροχή, η μόλυνση, η ακατάλληλη νομοθεσία και η μετατροπή τους σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ψεκαστικό ελικόπτερο έπεσε το πρωί σε αγροτική περιοχή στο Αλιβέρι της Εύβοιας και ο πιλότος του βγήκε από αυτό με τραύματα και εγκάβματα. Μας ενημερώνει ο Γιώργος Γιώνης. Κάποιο Άγιο είχαν σήμερα μαζί τους οι κάτοικοι του χωριού Αυλονάρη που βρίσκεται κοντά στο Αλιβέρι Ευβοίας. Από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ένα ελικόπτερο που έκανε αεροψεκασμό στους γύρω ελαιώνες έπεσε λίγες μόνο εκατοντάδες μέτρα έξω από το χωριό κοντά στον επαρχιακό δρόμο. Το ελικόπτερο που ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία αεροψεκασμών Μέδρα την Αθήνα πήρε αμέσως φωτιά, ενώ οι κάτοικοι του χωριού έτρεξαν να σώσουν το χειριστή του Βασίλειο Πλατή, 51 χρόνων, απόστρατος μήναρχο που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη μέση. Ο Πλατής, κάτοικος Αμπελοκήπων, μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στο ΚΑΤ Κηφισιάς, όπου διαπιστώθηκε ότι εκτός από τη βαριά κάκωση στη μέση έχει και εγκάβματα που καλύπτουν το 25% του σώματός του. Επιτροπή Εμπειρογνωμών της Πολεμικής Αεροπορίας βρίσκεται ήδη στο Αλιβέρι και προσπαθεί να διερευνήσει τα αίτια του ατυχήματος. Απονεμήθηκαν σήμερα τα βραβεία στα παιδιά δημοσιογράφων και υπαλλήλων του τύπου, τα οποία αρίστευσαν στις σπουδές τους. Στο ρεπορτάζ Ειρήνη Βασάλου. Βραβεία για την άρεστη επίδοσή του στο σχολείο δόθηκαν σήμερα σε 5 μαθητές απόφοιτους λυκείου, όλοι παιδιά των ασφαλισμένων στον ενιαίο δημοσιογραφικό οργανισμό επικουρικής ασφάλισης και περίθαλψης. Η διοίκηση του οργανισμού καθιέρωσε από φέτος τον ετήσιο θεσμό των βραβείων για τους αριστούχους μαθητές, συνοδεύοντας τον τιμητικό έπαινο με το συμβολικό ποσό των 200.000 δραχμών στο κάθε παιδί. Γενιάζουμε σήμερα ένα θεσμό που έχει στόχο την ανάπτυξη ευγενούς άμυλας μεταξύ των μαθητών των ασφαλισμένων μας.
μια άμυλα που έχει σκοπό να αναβαθμίσει την μάθησή τους, τις γνώσεις τους και να ωφελήσει τους ίδιους και την ελληνική παιδεία γενικότερα. Τα βραβεία στους Θεόδωρο Λυκογιώργο, Χαριτίνα Χρυσικάκη, Διονύσιο Γιακουμέλο και στις δίδυμες αδελφές Αναστασία και Γεωργία Πανοπούλου δόθηκαν από τους προέδρους της ΕΣΥΑ κ. Μαθιόπουλο και του ΕΔΟΕΠ κ. Ρούσο, τον Ταμείο της Ένωσης Συντακτών κ. Καραντινό και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χωριανόπουλο. Αυτά συνέβησαν λοιπόν στην Ελλάδα και τον κόσμο σήμερα 5η 29 Οκτωβρίου. Και ενώ ο Οκτώβριος μας αποχαιρετά, συνεχίζει να φλερτάρει με το καλοκαίρι, αφού όπως θα ακούσετε σε λίγο και τις επόμενες τρεις ημέρες θα είναι ιδιαίτερα ζεστός. Μόνο που δεν θα πέσει ούτε μία σταγόνα στο Μόρνο και την Ηλίκη. Μήπως αυτό πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο όταν το νερό που απέμεινε για την Αθήνα επαρκεί μόνον για δύο μήνες. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο δελτίο μας είναι στις 3.30 με τη Σοφία Τσιλιγιάννη. Από μένα και από όσους βρίσκονται πίσω από τις κάμερες, καλή σας νύχτα.